μεγάλη αίρεση και δυστυχώς δεν το λένε, ότι οι ιερείς μας, οι ακυρείς μας δεν ακούγεται, ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης δεν το λένε ότι είναι αίρεση. Είναι μεγάλη αίρεση γιατί πρώτα-πρώτα άλλαξε το πιστεύω. Υπάρχει απόφαση της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου, την οποία έχει υπογράψει και ο Πάπας τότε, ο Πάπας ήταν Ορθόδοξος. Η οποία τι λέει αυτή η απόφαση? Όποιος προσθέσει ή αφαιρέσει στο σύμβολο της πίστεως, έστω και ένα «και», έστω και ερμηνευτικός, δηλαδή να κάνει μια ερμηνεία σωστή, να πει ξέρω εγώ ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Πατρός, και να βάλει δίπλα μια συμπλήρωση τι σημαίνει αυτό το εκπορεύεται εκ του Πατρός. Ακόμα και αυτό να κάνει, να βάλει κάτι πρόσθετο, αυτόματα γίνεται αιρετικός. Για να αφαιρέσει κάτι από το πιστεύω. Λοιπόν, ο Πάπας τι έκανε, πρόσθεσε. Ο Παπισμός πρόσθεσε το πιστεύω το φιλιόκβε. Φίλιο θα πει Υιός, φιλιόκβε εκ του Υιού. Πρόσθεσε λοιπόν ότι το Πνεύμα το Άγιο εκπορεύεται και εκ του Υιού. Αυτό είναι η μεγάλη αίρεση του Παπισμού. Δεν εκπορεύεται εκ του Πατρός μόνο, όπως μας είπε ο Χριστός, αλλά αυτοί πρόσθεσαν και εκ του Υιού. Εκπορεύεται, δηλαδή πηγάζει, προέρχεται. Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα έχει δύο αρχές. Αν όμως έχει δύο αρχές και όχι μία αρχή, το Πατέρα, όπως μας το δίδαξε ο ίδιος ο Χριστός, δεν είναι Θεός, αλλά είναι κτίσμα. Κάνουν, λέει, το Άγιο Πνεύμα κτίσμα, δημιούργημα. Οπότε γίνονται οι δολονάτρες. Λατρεύουν το Πνεύμα του Άγιο που είναι κτίσμα, αλλά είναι δολονάτρες. Καταλαβαίνετε τι μεγάλη αίρεση είναι ο Παπισμός. Είναι δολολατρεία. Και μόνο από αυτό είναι αιρετική. Αφήνω που δεν έχουν μόνο αυτή την αίρεση, έχουν πλήθος αιρέσεων. Μιλάνε, ας πούμε, για άσπηλη σύλληψη της Θεοτόκου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Υπάρχει και ναός της ασπηλούς σύλληψης στη Θεσσαλονίκη, που τώρα τελευταία κάνανε και σε προσευχές οικουμενιστικές με παπικούς, προτεστάντες κλπ. Γίνεται μια εβδομάδα το χρόνο αυτή τους σε προσευχή. Στην Οδό Φράκο, ενώ είστε από τη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρετε την Οδό Φράκο. Εκεί υπάρχει ναός της ασπηλούς σύλληψης των παπικών. Είναι η αίρεση που λέει ότι η Παναγία συνελήφθη με υπερφυσικό τρόπο, όχι όπως όλοι οι άνθρωποι, αλλά υπερφυσικά. Αυτό είναι ψέμα. Η Παναγία μας συνελήφθη κανονικά από τον Άγιο Κύριο και την Αγία Ανά, όπως συλλαμβάνονται όλοι οι άνθρωποι. Μόνο ο Κύριος συνελήφθη υπερφυσικά εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Αυτό όχι, θα βάλουμε το δικό μας. Έχουν άλλη φοβερή αίρεση που είναι το πρωτείο του Πάπα, έτσι, ότι ο Πάπας είναι πρώτος όλων στην Εκκλησία και αντιπρόσωπος του Θεού στη γη. Έχουν άλλη φοβερή αίρεση που είναι το αλάθητο του Πάπα. Δηλαδή είναι αλάθητος όταν μιλάει εξ κάθεδρα, από καθέδρας, δεν υπάρχει περίπτωση να πει ψέματα, να πει λάθος. Είναι όλο που λέει είναι αλήθεια. Αφού λοιπόν είναι λάθος, πώς τώρα μας ζητάει συγγνώμη? Ξέρετε, πολλές φορές έχει ζητήσει συγγνώμη, λέει, για το λάθη που κάναμε. Αφού είσαι λάθος, πώς έκανε, πώς ζητάει συγγνώμη? Άσκουν και αντιφάσκουν. Έχουν άλλη αίρεση περί του καθαρτηρίου πυρός, ότι υπάρχει μια φωτιά, καθαρτήριος δηλαδή, που καθαρίζεσαι. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ο Κύριος δεν μας μίλησε για καθαρτήριο πυρ, μας μίλησε για παράδεισο, για βασιλεία του Θεού και για κόλαση. Βασιλεία αιώνιο και κόλαση αιώνιο, δεν μιλάει για καθαρτήριο πυρ. Έχουν άλλη αίρεση που λέγεται αξιομνηστία των Αγίων. Τι γελία πράγματα, ξέρετε τι λένε? Ότι για να σωθείς
πρέπει να έχεις έναν αριθμό καλών έργων. Να έχεις κάνει, ας πούμε, 10.000 καλές πράξεις, λέμε τώρα ένα νούμερο. Αλλά εσύ έχεις κάνει 8.000. Τώρα τι γίνεται, σου λείπουν 2.000. Θα πρέπει να τις βρεις αυτές τις 2.000 που σου λείπουν. Τι πρέπει να κάνεις, θα πας, λέει, στον Πάπα, θα του δώσεις μερικά χρήματα και ο Πάπας θα σου δώσει αυτές τις 2.000 καλές πράξεις που σου λείπουν για να περάσεις στο παράδεισο. Τέτοια γελία πράγματα λένε, το καταλαβαίνετε. Και βγαίνουν οι δικοί μας, δυστυχώς, αρχιερείς και λένε, δεν έχουμε διαφορές με τους προπικούς, τίποτα δεν έχουμε. Έτσι, ελάχιστες οι διαφορές. Και ξέρετε γιατί το λένε αυτό? Γιατί ο Πάπας διαχειρίζεται, λέει, τις αξιομιστίες των Αγίων. Τι θα πει τώρα αυτό? Οι Άγιοι, είπαμε, για να περάσει τον παράδεισο, λέμε ένα υποθετικό νούμερο, χρειάζεται 10.000 καλές πράξεις. Υπάρχουν Άγιοι, λοιπόν, που έχουν κάνει 20.000. Άρα έχουν περίσσευμα 10.000. Αυτό το περίσσευμα πάει στον Πάπα. Το διαχειρίζεται ο Πάπας. Καταλάβατε? Οπότε εσύ τώρα που καημένος σου λείπουν μερικές χιλιάδες καλές πράξεις, πας στον Πάπα, το πληρώνεις και παίρνει αυτός από τους Αγίους τα περισσεύματά τους και τα δίνει σε σένα. Μιλάτε, αυτά πιστεύουν. Αυτά λένε, αυτές τις ανοησίες λένε. Καταλάβατε? Και μετά μας λένε, πιστέψτε και γίνεται ένα με τον Πάπα. Δεν τα έχετε ακούσει άλλη φορά. Αυτό λέω για την καγωγή. Λοιπόν, αυτά τα γελία πράγματα. Λοιπόν, να τα λέτε σε αυτούς που σας λένε για τους παπικούς, μήπως και ολάψουν μια λάθη. Καταλάβατε τι φοβερές αιρέσεις έχουν? Και όχι μόνο, και άλλα λένε, πάρα πολλά. Λένε, ας πούμε, ότι με το που λέει ο παπάς στη Θεία Λειτουργία, λάβετε, φάγετε ή πίετε εξ αυτού πάντες, αμέσως γίνεται η μεταβολή. Ενώ δεν γίνεται η μεταβολή τότε, στη Θεία Λειτουργία, η μεταβολή του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα, γίνεται όταν παρακαλάμε τον Κύριο και λέμε, κατάβασε το πνεύμα στο Άγιο να θυμάσαι και τα προκείμενα δωρατά αυτά και πίσω των μενάρτων του τον. Όχι, λέει, με το που λέει ο παπάς έτσι, γίνεται μεταβολή. Καταλάβατε? Είναι που λένε ότι η Παναγία ενσώματι αναλήφθηκε στον ουρανό όπως ο Χριστός. Άλλη αίρεση αυτή, έτσι, ότι η Παναγία με το σώμα της δηλαδή αναλήφθηκε στον ουρανό όπως ο Χριστός. Δεν μας λέει το πράγμα η Αγία μας παράδοση. Η Παναγία πέθανε κανονικά. Ο Χριστός δεν πέθανε. Όπως ήταν ζωντανός, έτσι, αναλήφθηκε. Η Παναγία μας πέθανε. Όχι, σου λέει, ενσώματι ανάληψης της Παναγίας. 1002, τα έχουν αλλάξει όλα, επίτηδες, ξέρετε γιατί τα έχουν αλλάξει? Γιατί έχουν κόμπλεξ κατωτερότητος απέναντι στους Ορθόδοξους και σου λέει, εμείς είμαστε, εμείς θα τα αλλάξουμε όλα, εσείς είστε εκπλανημένοι, είστε εβραϊκοί, είστε αιρετικοί, εμείς είμαστε, έχουμε την αλήθεια, μέχρι και την Οικουμενική Σύνοδο την 7η κατά των εικόνων και των εικονομάχων και αυτοί την καταδίκασαν για να πάνε κόντρα στην αλήθεια, στην Ορθοδοξία. Αυτό τους τρώει. Έτσι δημιουργήθηκαν, ξέρετε, και ο Μέγας και ο Ναός του Αγίου Πέτρου. Έτσι χτίστηκαν με αυτή την απάτη που έκανε ο Πάπας, ότι διαχειρίζεται τις αξιομιστίες των Αγίων, έτσι. Πήγαιναν τα φτωχαδάκια, έτσι, ο λαός, και ρίχνανε το νόμισμα, έτσι, στους εισπράκτορες του Πάπα, για να πάρουν τα συγχωροχάρτια. Σου λέει, εμείς δεν έχουμε όσες καλές πράξεις χρειάζονται για να πάμε στον παράδεισο, να πληρώσουμε. Και τι τους λέγανε, τι γελία πράγματα, την ώρα, λέει, που κάνει το νόμισμα και πέφτει μέσα μέσα αυτό το κουτί που είχε, ας πούμε, ο εισπράκτορας του Πάπα, εκεί την ώρα πηδάει, λέει, η ψυχή από την κόλαση στον παράδεισο. Αυτό που ακούγεται το νόμισμα και σκάει μέσα
σε αυτό το σκεύος που είχαν για να μαζεύουν τα νομίσματα, έτσι. Και πήγαν οι καημένοι άνθρωποι και σου λέει, αφού είναι τόσο εύκολο να γλιτώσουμε τους πεταμένους μας από την κόλαση να τους πάμε στον παράδεισο, δώσε εκεί χρήματα. Και μάζευε ο Πάπας χρήματα και έτσι έφτιαξε την εκκλησία του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη και τις άλλες εκκλησίες, καταλάβατε. Αυτά είναι τα περίφημα στη χωροχάρτια. Και μια ακόμα μεγάλη αίρεση που δεν την είπαμε, του παπισμού, είναι η αίρεση περί της κτιστής χάρης. Ξέρετε ποια είναι αυτή η αίρεση? Τι να σας δω, 26 αιρέσεις έχουν μετρημένες. Και αν ψάξουμε θα βρούμε ακόμα και περισσότερες. Αλλά επίσημα 26 αιρέσεις. Τι λέει αυτή η αίρεση που έχουν? Ότι η χάρη του Αγίου Πνεύματος, η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος είναι κτίσμα. Δηλαδή είναι δημιούργημα. Γίνεται και ξεγίνεται. Πώς είναι, ας πούμε, ένα φρούτο, υπάρχει και μετά σε αφήνει, τελειώνει, τελείωσε. Αν η χάρη, η ενέργεια δηλαδή του Αγίου Πνεύματος είναι κτίσμα, δεν είναι άκτιστη, αυτό τι σημαίνει? Ότι και το Άγιο Πνεύμα είναι κτίσμα. Άρα δεν είναι Θεός. Και αυτή η χάρη που παίρνουμε δηλαδή εμείς με τα Άγια Μυστήρια, ότι είναι κτιστή. Δεν είναι Θεός. Άρα δεν μπορεί να μας κάνει Θεός, δεν μπορεί να μας σώσει. Η χάρη που παίρνουμε τα μυστήρια δηλαδή, η Θεία Μετάληψη, δεν είναι άκτιστη, είναι κτιστή, είναι ένα δημιούργημα. Πώς τρως ένα φρούτο, έτσι παίρνεις και τη χάρη από τα Άγια Μυστήρια. Μα αυτή η χάρη δεν μπορεί να σε κάνει Θεό να σε σώσει τότε. Άρα αποκλείεται η Θεός. Είναι αυτά που έλεγε ο Βαλδάμ. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να μετάσχει στην θεότητα. Άρα δεν μπορεί να σωθεί. Αυτή είναι η φοβερή αίρεση που έχουμε. Γι' αυτό και μέχρι σήμερα δεν μπορούν να ακούσουν και άνθρωποι και ο Γρηγόριο Παλαμά. Ο Αγγλικός αυτό τους αντέκρουσε την αίρεση περί κτιστής χάρητος και της είπε, όχι, η χάρης είναι άκτιστη. Η χάρης είναι η ενέργεια του Θεού, η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και όπως το Πνεύμα του Άγιου είναι άκτιστο και η ενέργειά του είναι άκτιστη. Και αυτή την ενέργεια παίρνουμε εμείς με τα Άγια Μυστήρια και γινόμαστε και εμείς κατά χάριν άκτιστοι, κατά χάριν Θεοί, σε ονόμαστε και σωζόμαστε. Υπάρχει σένος επιμερών φωτίου, η οποία έχει καταδικάσει το Φιλιόκτορα. Ο Πάπας πιστεύει το Φιλιόκτορα. Τι άλλο δηλαδή, πιο επίσημο από αυτό? Το Φιλιόκτορα έχει καταδικαστεί ως αίρεση επιμεγάλου φωτίου. Αν θυμάμαι καλά και την ημερομηνία, 867-69. Ψάξτε να το βρείτε ακριβώς η ημερομηνία. Έχει γίνει σύνοδος. Είναι η λεγόμενη 8η Οικουμενική Σύνοδος. Αλλά δεν το λένε, δεν το συμφέρει να το πούνε. Εκτός από τους τρεις μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας, έτσι που έχουμε τους τρεις ιεράρχες, έχουμε και άλλους τρεις μεγάλους πατέρες νεότερους, αντιπαπικούς. Τον Άγιο Μέγα Φώτιο, τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, ο οποίος πολέμησε τον Βαλάμ, έτσι, και αυτός από τη Δύση μας ήρθε, από τον παπισμό, και στη Δύση κατέληξε, και τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό, τους τρεις αυτούς μεγάλους νεότερους πατέρες, οι οποίοι πολέμησαν τον παπισμό.